πριν από το Αντίριο μέχρι την Γκλόκοβα. Δεν έχουν τελειώσει εκεί οι απαλωτριώσεις. Ευελπιστεί η ανάδοχος σκηνοπραξία ότι μπορεί να το έχει έτοιμο και αυτό μέχρι τον Μάρτιο. Και μετά έρχεται και το διόδιο. Για πες μου πώς θα πληρώσουμε. Θα έρθει, να σας πω. Για πες μου πώς θα πληρώσουμε. Μέσα καλά τα λες όλα τα άλλα. Μέσα στο Γενάρη που θα έχουμε άλλα 33 χιλιόμετρα, θα έχουμε και τον πρώτο σταθμό διόδιο. Είναι μετά την σύραγγα της Γκλόκοβας που βλέπουμε τώρα κάποια πλάνα. Συνολικά θα είναι αλέ-ρετούρ διαδρομή γύρω στα 12 ευρώ. Μάλιστα. Και γλιτώνουμε όμως χρόνο, έτσι. Πολύ χρόνο. Και δεν είναι μόνο χρόνο, είναι και η οδική ασφάλεια. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει τη ζωή της Δυτικής Ελλάδος. Θα αλλάξει και τα δεδομένα στα δύο μεγάλα λιμάνια της Πάτρας και της Οικουμενίτσας. Πλέον δηλαδή αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Αλλά κυρίως θα αποτελεί τη συνέχεια, φανταστείτε τη συνέχεια του άξονα της Ολυμπίας Οδού. Θα πηγαίνουμε μέχρι τα Γιάννη και από εκεί θα συνδέεται με την Εγνατία. Αθήνα Γιάννενα δηλαδή θα είναι σε 3,5 ώρες.